Ω άκρο επιτυχημένο χαρακτήρισε ο Δημόχο Αλεξανδρούπολη, κ. Ευάγγελο Λαμπάκη, στο πρόσφατο ταξίδι του στη Ρωσία σε κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στα μέσα μαζική ενημέρωση από κοινού με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Νομού Αεύρου, κ. Χριστόδουλου Λουτοψίδη παρουσία του επίτιμου Γενικού Προξένου Ανατολική Μακεδονία και Θράκης, κ. Κωνσταντίνου Γκαμπαερίδη. Ερχόμαστε από ένα ταξίδι στη Ρωσία μαζί με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου και τον επίτιμο πρόξενο τη Ρωσία στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αλλά μαζί μα και το Πανεπιστήμιο, μαζί με την ανώτατη εκπροσώπησή του, τον Πρίτανη, τον κύριο Καραμπίνη και καθηγητέ και κοσμήτορε. Ήταν ένα ταξίδι άκρο επιτυχημένο. Μεταξύ των συμφωνιών που επετεύχθησαν ήταν η καθιέρωση τη απευθεία αεροπορική σύνδεση Αλεξανδρούπολη-Αγία Πετρούπολη, την οποία ανέλαβαν να εγκαταστήσουν μετά την άρνηση τη ελληνική αεροπορική εταιρεία Aegean Airlines ο Δήμο και η κυβέρνηση τη Αγία Πετρούπολη. Πρόκειται για εβδομαδιαίο δρομολόγιο, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούνιο και θα έχει ισχύ για τέσσερι μήνε. Σημασία έχει ότι ανέλαβε ο Δήμο τη Αγία Πετρούπολη να προσδιορίσει και να συνελλαγεί. Προκειμένου, με προκειμένου να έχουμε την πτήση θα την έχουμε την πτήση δεν θα την έχουμε από την Aegean. θα την έχουμε από άλλη αεροπορική εταιρεία θα είναι αυτή η Ελλην, η, Ελλην, η Ελλην, Είρ. 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 θα είναι αυτή η αεροφλότ αυτό είναι θέμα πλέον των Ρώσων επειδή δεσμεύτηκαν ότι θα μας κατοχυρώσουν την απευθεία πτήση μια φορά τη βδομάδα από Αγία Πετρούπολη και Αλεξανδρούπολη και δεν σας κρύβω ότι ετέθηκε το θέμα της α, α, σύνδεσης τριγώνου μεταξύ Αγία Πετρούπολη, Αλεξανδρούπολης και Μπουργκά. Επιπλέον, ο Δήμαρχο Αλεξανδρούπολη παρέλαβε τα αρχιτεκτονικά σχέδια για την ανέργεση Ορθόδοξου Ναού Ρωσική Τεχνοτροπία, ο οποίο αναμένεται να εγερθεί σε έκταση του Δήμου στην επέκταση του Φιτορίου με έξοδα τη ρωσική πλευρά. Ο ναό με του 12 χρυσού τρούλου, ο οποίο θα φέρει το όνομα του Αγίου Βλαδίμυρου, αναμένεται να αποτελέσει πόλο έλξη για του Ρώσου τουρίστε και να συμβάλλει στην αρχιτεκτονική αναβάθμιση τη πόλη στον Δήμαρχο παραδόθηκαν τα σχέδια μαζί, μαζί με, με, επιβεβαίωση ότι θα γίνει, θα δημιουργηθεί ναός στην Αλεξανδρούπολη στο κομμάτι όποιο θα παραχωρήσει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης στη Μητρόπολη για αυτό το, για αυτό το λόγο. Η Εκκλησία είναι εξαιρετική, δεν περιμέναμε τέτοιο δώρο. Και φυσικά θα κατασκευαστεί από την πλευρά την ρωσική. Τα ωφέλη της εκκλησίας καταρχήν θα αποτελέσει ένα, οίκο, ένα ναό, όπου, μπορεί, όπου θα μπορέσουν οι ρωσόφωνοι Έλληνες να έχουν σαν τον οίκο του. Και το δεύτερο, ότι θα προσελκύσει και ένα μεγάλο κομμάτι θρησκευτικού τουρισμού από την Ρωσία. Εκτός των παραπάνω, πραγματοποιήθηκε η τελετή αδελφοποίηση των τμήματων Δημοτική Εκπαίδευση και ιατρικής του Δημοκρατία. Πανεπιστημίου Θράκη με τα αντίστοιχα τμήματα του Πανεπιστημίου τη Αγία Πετρούπολη. Ακόμη πραγματοποιήθηκε η επίσημη αδερφοποίηση του Επιμελητηρίου Νομού Εύρου με το Επιμελητήριο τη Συμφερούπολη, μια πόλη 300.000 κατοίκων, στην οποία κατοικούν 4.000 Έλληνε από του 8.000 συνολικά που κατοικούν στη Χερσόνησο τη Κρυμαία. Ε, στη Συμφερόπολη υπογράψαμε αντίστοιχη αδερφοποίηση με το Επιμελητήριο τη πόλης εκεί πέρα, οι οποίοι πραγματικά αυτή τη στιγμή, στα δύο χρόνια που έχουν αυτονομηθεί, έχουν πολλές ελλείψεις. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ δυνατή αγορά των δύο εκατομμυρίων με πολύ ελληνικό στοιχείο. Ω εκπρόσωπο τη διοίκηση του Οργανισμού Λιμένου Αλεξανδρούπολη, ο κ. Τοψίδη δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στι δυνατότητε διασύνδεση των δύο λιμανιών, επισημένοντα ότι αν αμφότερε οι δύο πλευρέ θα πρέπει να εκμεταλλευτούν τη χρονική συγκυρία, κατά την οποία το 2016 έχει οριστεί ω έτο ελληνορωσική φιλία. Πιστεύω ότι όλε αυτέ οι πρωτοβουλίε που παίρνουμε δίνουν μια δυνατή όθηση στο λιμένα Αλεξανδρούπολης, που όπω πολύ καλά γνωρίζουμε και με διάφορα ρεπορτάζ που έχετε κάνει εσεί κατά καιρού, ότι αν αναπτυχθεί το λιμάνι τη Αλεξανδρούπολης, πάρα πολλέ παράπλευρε υπηρεσίες υπηρεσίε θα αναπτυχθούν στην πόλη μας και γενικότερα στην περιοχή μα. Με τη σειρά, ο κ. Γκαμπαϊρίδη αναφέρθηκε στην υπογραφή πρωτοκόλου συνεργασία ανάμεσα στο Ρωσικό Σπίτι Αλεξανδρούπολη και την Ένωση Ελλήνων τη περιοχή Συμφερούπολη, η οποία έλαβε χώρα στο κτίριο τη Βουλή τη Δημοκρατία και προσέθεσε ότι η ανέγεση του Ρωσικού Ορθόδοξου Ναού στην τοποθέτηση του Θεμελίου Λήθου, το οποίο είναι πολύ πιθανό να παραβρεθεί ο Πατριάρχη Ρωσία και ο Μητροπολίτη Αγία Πετρούπολη, μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού. Επίση, για του τουρίστε από Αλεξανδρούπολη στην Αγία Πετρούπολη, συμφωνήσαμε με την κυβέρνηση τη Αγία Πετρούπολη, συγκεκριμένα με το Δήμο που είμαστε αδερφοποιημένοι, εφόσον αυτή, αυτή η συνεργασία δεν θα είναι μέσω κάποια τουριστική εταιρεία, να αναλάβουν μεταφορέ των, 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 των τουριστών από την Αλεξανδρούπολη στην Αγία Πετρούπολη, εκεί μέσα, επίσκεψη μουσιών, θεάτρου, που είναι εξαιρετική μπαλέτα, με το κόστος από την πλευρά της κυβέρνησης Αγίας Πετρούπολης. Όλα αυτά θα οργανώσει το Ρώσικο σπίτι για να μπορεί ένας Αλεξανδρούπολης, με πολύ χαμηλό κόστος, ας πούμε μόνο εισιτήριο και λίγων ημερών παραμονής εκεί, να επισκεφτεί όλα τα αξιοθέατα της Αγίας Πετρούπολης.